Απόντες, έπεσαν υπερπίστευση πατρίδος. Τα ονόματα των 55 πεσόντων εφέδρων αξιωματικών από το Ηράκλειο, που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και τα ιδανικά τους, βρίσκονται πλέον αποτυπωμένα σε ένα μνημείο που στήθηκε για να θυμίζει την προσφορά τους. Είναι το μοναδικό μνημείο πανελληνίως που αναφέρει ονόματα νεκρών. Υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και στην Κρήτη μνημεία εφέδρων αξιωματικών, όμως σε κανένα δεν αναφέρεται νεκρός. Εδώ κάναμε αγώνα για να βρούμε αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι τεκμηριωμένα ότι είναι πράγματι έχουν δώσει τη ζωή τους για την πατρίδα. Είναι το μνημείο πεσόντων εφέδρων αξιωματικών Ηρακλείου που δημιουργήθηκε στον Καράβολα, στο οποίο σήμερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και είναι το πρώτο στη χώρα που μετά από έρευνα έχει χαραγμένα πάνω του τα ονόματα, την καταγωγή και την ημερομηνία που έχασαν τη ζωή τους οι ήρωες υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Έπεσαν για την πατρίδα, για την τιμή όλων μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Αποδίδουμε τιμή στους ήρωες, στους έφεδρους αξιωματικούς του νομού Ηρακλείου. Ήταν μια αυτονόητη υποχρέωσή μας. Προσπαθήσαμε μέσα από πολλές περιπέτειες, παρότι είναι μικρό το έργο, και τα καταφέραμε με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας, του Δημάρχου και βέβαια του Συνδέσμου Εφέδρων. Εύχομαι να είμαστε καλά και κάθε χρόνο να μαζευόμαστε εδώ πέρα για να τιμάμε τη μνήμη των ηρώων. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον νέο Δήμαρχο, τον κύριο Καλογερινό, να τελειώσει το μνημείο, γιατί δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή θέλει ακόμη δουλειά. Και ελπίζουμε ο νέος Δήμαρχος να μας βοηθήσει να το τελειώσουμε. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, παρουσία φορέων εκπροσώπων του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών και Αποστράτων όλων των νομών της Κρήτης, που επισήμαναν τη σπουδαιότητα του μνημείου, προτάσσοντας τη θυσία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, υπερασπίζοντας μια σειρά από αξίες που θα μένουν πάντα ζωντανές, όπως και η μνήμη τους. Αξίζει να αγωνιζόμαστε και να πεθαίνουμε τελικά για αρχές, αξίες, ιδανικά, προπάντων για την πνευματική μας ελευθερία, που δεν πρέπει να τη χάσουμε επουδενή, ακόμα και στους δυστυχείς καιρούς μας, που πολλοί και πολλά την επιβουλεύονται καθημερινά.